Αυτά τώρα είναι θέματα του πνευματικού, έτσι. Και πρέπει όλα αυτά να τα αναφέρουμε στο πνευματικό, που θα πρέπει να ξέρει από αυτά και να μας καθοδηγήσει. Τι σημαίνει να κατέβει ο νους στην καρδιά και να μένει εκεί στην καρδιά. Έτσι. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό. Μιλάμε για υψηλές καταστάσεις. Και να παραμένει εκεί στην καρδιά και να παραμένει 4 με 6 ώρες. Έτσι. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Έτσι, αυτό θέλει μια πνευματική προπαιδεία. Λοιπόν, σημαίνει δηλαδή ότι δεν άφηνε ο Άγιος να φύγει ο νους του και να πάει οπουδήποτε αλλού. Τον κρατούσε εκεί μέσα στην καρδιά και εκεί μέσα έλεγε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Τώρα το πώς το έκανε αυτό και πώς γίνεται, αυτό είναι υπόθεση αγώνος πνευματικού. Και κανείς θα πρέπει να εργαστεί, να καθαριστεί από τα πάθη για να φτάσει να βρει την καρδιά, ο νους, και εκεί να παραμένει και να προσεύχεται. Λοιπόν, εμείς ταπεινά θα πρέπει να κάνουμε την υπακοή μας, το πνευματικό μας, να κάνουμε τον κανόνα μας και σιγά σιγά προχωράει ο άνθρωπος και φτάνει και σε τέτοιες καταστάσεις. Όταν βλέπει ότι δεν έχει προκοπή ή νομίζει ότι δεν έχει προκοπή ή νομίζει ότι δεν γίνεται τίποτε, έτσι, αυτά όλα θα πρέπει να τα θέτει υπόψη του πνευματικού του και θα του πει ο πνευματικός. Γιατί πολλές φορές εκεί που νομίζουμε ότι δεν γίνεται τίποτα, εκεί γίνεται ίσως το μεγαλύτερο, το σπουδαιότερο έργο. Γιατί άλλοτε έρχεται η χάρη πολύ έντονα και εύκολα κάνει κανείς την προσευχή του, και άλλοτε πολύ δύσκολα. Και μπορεί αυτή η προσευχή που γίνεται πολύ δύσκολα να έχει πολύ πιο μεγάλη αξία μπροστά στο Θεό, παρά η άλλη που γίνεται με τη βοήθεια του Θεού, με τη βοήθεια της χάρης, και γίνεται πολύ εύκολα. Έτσι, εμείς θα πρέπει να παραμένουμε στην τάξη μας, το πρόγραμμά μας, το πνευματικό και στον αγώνα μας. Και ο Θεός δεν θα μας αφήσει.